Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα ή μία πρόκληση που φαινόταν ανυπέρβλητη. Και όταν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, είναι εύκολο να παραπονιόμαστε, να γκρινιάζουμε και να λυπόμαστε τον εαυτό μα. Το θέμα όμω είναι το εξή. Η γκρίνια και τα παράπονα δεν λύνουν τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι να ρουφούν την ενέργειά μας και να παρατείνουν τον πόνο ή την όποια δυσκολία αντιμετωπίζουμε. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για το τι μπορείς να κάνεις για να σταματήσεις να παραπονιέσαι και να γκρινιάζεις και να σηκώσει τα μανίκια και να κάνεις κάτι για να λύσεις τη συγκεκριμένη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει. Και μεταξύ άλλων θα σου δώσω και τη μέθοδο των 5 γιατί. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου. είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξη online και offline. Πριν μιλήσουμε για το πώ να σταματήσει την κρίνια, θα ήθελα να σου ζητήσω να κάνει εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί και αν σου αρέσει το βίντεο που θα δει και το θέμα που θα καλύψουμε σήμερα, κάνε ένα like. Το σημερινό θέμα είναι κάπως σκληρό, αλλά σημαντικό. Έχει να κάνει με το πώς λοιπόν να σταματήσεις την κρίνια και να βρεις λύσεις. Και πραγματικά, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, κάτι μάλλον σε οδήγησε στο να το δεις, το οποίο πιθανόν σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να σταματήσεις την κρίνια και να αρχίσεις να μπαίνει στη δράση. Αυτό σημαίνει να σηκώσει τα μανίκια και να αρχίσεις να βρίσκεις μια λύση για την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζεις, για το πρόβλημα ή την πρόκληση την οποία έχεις μπροστά σου. Μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά τελικά σίγουρα αξίζει τον κόπο. Καταρχάς είναι σημαντικό να κατανοήσεις τη διαφορά μεταξύ της γκρίνια και της επίλυσης προβλημάτων. Η γκρίνια ή τα παράπονα είναι η έκφραση απογοήτευσης ή δυσαρέσκειας Χωρί όμω να κάνει κάτι για να λύσει την κατάσταση ή το πρόβλημα. Η επίλυση προβλημάτων από την άλλη έχει να κάνει με το να εντοπίσει τη βασική αιτία του προβλήματο και να σκεφτεί πιθανέ λύσει για την αντιμετώπιση του. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, Πώ αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε μία πρόκληση, Το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσει τη βασική αιτία τη πρόκληση που συναντά. Από πού πηγάζει αυτή η κατάσταση. Μόλι βρούμε τι είναι αυτό, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να αναζητούμε πιθανέ λύσει. Ένα αποτελεσματικό τρόπο για να ξεκινήσει να λύνει ένα πρόβλημα ή μία δύσκολη κατάσταση είναι χρησιμοποιώντα τη μέθοδο των 5 γιατί. Αν και η ερώτηση γιατί δεν είναι από τι αγαπημένε μου, γιατί βάζει τον άλλον σε μία αμυντική θέση, σαν να προσπαθεί να υπερασπιστεί, να δικαιολογήσει κάτι που έκανε ή είπε. Ωστόσο, σε κάποιε περιπτώσει, οι ερωτήσει γιατί μπορούν να μα βάλουν στην ουσία μια κατάσταση. Οπότε, η μέθοδο των 5 γιατί ουσιαστικά τι κάνει. Περιλαμβάνει το να κάνει την ερώτηση γιατί αρκετέ φορέ, 5 φορέ συγκεκριμένα, μέχρι να φτάσει στην καρδιά του συγκεκριμένου προβλήματο. Από πού προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για παράδειγμα, α υποθέσουμε ότι συνέβη κάτι και αντέδρασε με θυμό. Μπορεί να ρωτήσει λοιπόν, γιατί αντέδρασα με θυμό, Και η απάντηση να είναι: Ότι γιατί ένιωσα ότι με πρόσβαλε κάτι. Μετά ρωτάμε: Ωραία, γιατί ένιωσα ότι με πρόσβαλε, Γιατί το να μην με εμπιστεύεται κάποιο είναι προσβλητικό. Γιατί είναι προσβλητικό αυτό. Γιατί είμαι άξιο εμπιστοσύνη. Ωραία. Και μετά να ρωτήσουμε: Γιατί το άτομο αυτό ένιωσε ότι δεν είμαι άξιο εμπιστοσύνη. Και μπορεί τελικά να φτάσει στο συμπέρασμα ότι ενώ είσαι άξιο εμπιστοσύνη. Υπάρχουν κάποια πράγματα που λε ή κάνει ή που δεν λε ή δεν κάνει, τα οποία οδηγούν τον άλλο στο συμπέρασμα ότι δεν είσαι άξιο εμπιστοσύνη. Ή μπορεί να έχει να κάνει με το ίδιο το άτομο. Ότι γενικά είναι ένα άτομο καχύποπτο και δεν εμπιστεύεται κανέναν. Και δεν έχει να κάνει με σένα δηλαδή. Άρα, μέσα από τι πέντε ερωτήσει, γιατί έφτασε στην ουσία του προβλήματο, αντί να σκέφτεσαι ότι ο απλό ο άλλο είναι μαλά και γι' αυτό θύμωσα. Οπότε μετά μπορεί να αποφασίσει να κάνει κάτι γι' αυτό. Είτε να δείχνει πιο έμπρακτα ότι είσαι άξιο εμπιστοσύνη και να μην περιμένει απλώ οι άλλοι να το υποθέτουν, ή να αποδεχτεί ότι έχει να κάνει με ένα καχύποπτο άτομο το οποίο φέρεται έτσι γενικά. Οπότε δεν έχει λόγο να θυμώνει όταν δείχνει ότι δεν σε εμπιστεύεται, γιατί δεν είναι προσωπικό. Μία άλλη συμβουλή είναι να εστιάσει σε αυτό που μπορεί να ελέγξει. Είναι εύκολο να παγιδευτούμε σε πράγματα που είναι πέρα από τον έλεγχό μα αλλά αυτό οδηγεί μόνο σε απογοήτευση και απόγνωση. Αντί για αυτό, εστίασα σε αυτά που μπορεί να ελέγξει και κάνει κάτι για αυτά τα πράγματα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα αναζητήσει υποστήριξη ή καθοδήγηση. Μπορεί να σημαίνει ότι θα μάθει κάποιε νέε δεξιότητε ή το να βάλει κάποιου μικρού στόχου προ την επίλυση αυτή τη κατάσταση. Στη συνέχεια, ήρθε η ώρα να μπει στη δράση. Αυτό σημαίνει να κάνουμε πράξη τι ιδέε μα και να εργαστούμε για μία λύση. Η πρόοδο δεν γίνεται πάντα από τη μία στιγμή στην άλλη. Μπορεί να χρειαστεί χρόνο και προσπάθεια, αλλά η ανταμοιβή θα αξίζει τον κόπο. Τέλο, μην φοβάσαι να ζητήσει βοήθεια από άλλου. Είτε πρόκειται για κάποιον φίλο, για κάποιο συγγενή ή κάποιον επαγγελματία, η απόκτηση μία νέα οπτική γωνία ή κάποια καθοδήγηση μπορεί να είναι απίστευτα χρήσιμη για την έβριση λύση σε μία πρόκληση. Να θυμάσαι ότι το κλειδί για να σταματήσει την κρίνια και να βρει τη λύση είναι να μπει στη δράση. Ξέρω ότι μπορεί να μην είναι εύκολο. Αν όμω έχει αποφασιστικότητα και είσαι προδραστικό, όπω λέει ο Στίβεν Κόβεϊ, τότε μπορεί να ξεπεράσει οποιοδήποτε εμπόδιο και να δημιουργήσει τη ζωή που επιθυμεί. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει, αν ανεβάζω ένα βίντεο περίπου κάθε εβδομάδα. Αν χρειάζεσαι βοήθεια στο να ξεπεράσει κάποιε δυσκολίε, κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζει, μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Ζήτα μου να κάνουμε μια δωρεάν συνεδρία coaching μπαίνοντα στο greekcoach.gr κάθετο free ή κλείσε μια κανονική συνεδρία coaching στο GreekCoach.gr κάθετο coaching. Βάλε σε εφαρμογή αυτέ τι ιδέε, σταμάτα την κρίνια και τα παράπονα και βρε μια λύση. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλι το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ». Θα βρεις το link στην περιγραφή.